Ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι υπηρεσίες του Δήμου την επέλαση του χιονιά από την Κορινθία, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος. Όπως σημείωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κορινθίων στην πόλη, τα χωριά και τις κοινότητες εργάστηκαν εντατικά. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε η ρήψη άλατος στο νοσοκομείο Κορίνθου για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, αλλά και στην εφορία για τον απεγκλωβισμό οχημάτων. Έγιναν εκχιονισμοί σε Αγία Άννα και Εφήρα, έγινε μεγάλη επιχείρηση αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στην αρχαία Κόρινθο, ενώ ήταν σε ετοιμότητα το τμήμα πρόνοιας και ο αντιδήμαρχος Σπύρος Ζαχαριάς για την διευκόλυνση και στήριξη όσων έχουν ανάγκη. Μαζί με τα συνεργεία του Δήμου μέχρι τις 4-4,5 ώρα το πρωί και προσπαθούσαμε και τα καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο το καιρικό, την χιονόπτωση, και να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί και οι βασικοί δρόμοι και να λειτουργήσει ο Δήμος χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το σχέδιο το οποίο είχαμε καταρτήσει υλοποιήθηκε σωστά με την εργασία των εργαζομένων του Δήμου και με τους εργολάβους οι οποίοι είχαν έγκαιρα ειδοποιηθεί και με τα οχήματά τους, και εκείνοι συνέβαλαν να διατηρηθούν ανοιχτοί οι βασικοί δρόμοι στο Δήμο Κορινθίων. Δεν είχαμε προβλήματα με την ίδρυυση, δεν είχαμε προβλήματα με την ΔΕΗ και την παροχή ενέργειας, με εξαίρεση την αρχαία Κόρινθο, όπου εκεί 3 μετασχηματιστές καταστράφηκαν. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε επίσης όλους τους συνεργάτες του για τις συντονισμένες ενέργειες που έφεραν αποτέλεσμα στη διαχείριση της ελπίδας.